Η φίμωση του πέους είναι μια ανατομική ανομαλία που εμφανίζεται στην παιδική ηλικία και προκαλεί ανησυχία στους γονείς. Ο Μάριος Μαραγκάκης, Διευθυντής Παιδοχειρουργός στο Παιδιατρικό Κέντρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, μας εξηγεί πώς θα προλάβουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε και τι πρέπει να προσέχουμε γενικά για την πάθηση αυτή. Κύριε Μαραγκάκη, τι είναι η φίμωση? Είναι μια πάθηση των εξωγεννητικών οργάνων του αγοριού. Είναι μια από τις πιθανές παθήσεις της περιοχής. Δηλαδή η περιοχή εκτός από τη φίμωση έχει παθήσεις που ονομάζονται κύλη, παθήσεις που ονομάζονται κρυψορχία, παθήσεις που ονομάζονται υποσπαδίας, που δεν είναι το θέμα φυσικά της σημερινής μας συζήτηση, που στο σύνολό τους αφορά παιδιά νεογέννητα έως την ηλικία των 3-4 ετών σε μια πολύ υψηλή συχνότητα, σε μια συχνότητα η οποία είναι περίπου στο 40%. Δεν είναι όλα αυτά τα παιδιά άρρωστα, ένα μικρό ποσοστό, το 1/5, το 1/6 από τα παιδιά πιθανώς να χρειάζεται θεραπεία, όμως οι γονείς ανησυχούν. Ανησυχούν επειδή διαβάζουν διάφορες πληροφορίες οι οποίες δεν είναι εμπεριστατωμένες στο διαδίκτυο, επειδή πιθανά οι ίδιοι τους είχαν κάποιο τέτοιο πρόβλημα 30-40 χρόνια πριν, που η ιατρική είχε ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Άρα είναι χρήσιμο να ενημερώσουμε τους γονείς για αυτές τις παθήσεις, να τους πάρουμε το φόβο και να τους εξηγήσουμε ότι με απλό τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί τους. Από τι προκαλείται η φίμωση? Όταν ένα παιδί γεννιέται, από τα 100 αγόρια, τα 93 έχουν φίμωση. Η φίμωση λοιπόν είναι μια φυσιολογική κατάσταση στο πουλάκι, στο πέος του αγοριού, η οποία είναι γι' αυτό το λόγο, για να προστατεύει το κεφαλάκι, το εσωτερικό από το πουλάκι του παιδιού, το δέρμα που είναι κολλημένο, το προστατεύει από τα τσίσια. Όταν φτιαχτήκαμε δεν υπήρχαν τα πάμπερς, άρα όταν κατουρούσαμε, καθουρούσαμε σε πανιά, σε βρώμικα πράγματα, σε φύλλα, τα τσίσα, τα ούρα του παιδιού μπορούσαν να κάψουν το κεφαλάκι. Γι' αυτό το λόγο το παιδί, αυτή είναι η ουρήθρα, αυτό είναι το κεφαλάκι, αυτό είναι το δέρμα της ακροποστίας, είναι κολλημένο έτσι και επιτρέπει τα ούρα να φεύγουν από το παιδί χωρίς να ενοχλούν τα ευαίσθητα όργανα. Έτσι λοιπόν, σχεδόν το 100% των παιδιών γεννιόνται με φίμωση. Φίμωση, όχι αρρώστια, φίμωση, κατάσταση του οργανισμού. Είναι το πετσάκι κλειστό και δεν επιτρέπει να αποκαλυφθεί η βάλανος. Πώς μπορούμε να την προλάβουμε? Η φύση από μόνη της, με τις στήσεις τις οποίες έχουν τα παιδιά στην ηλικία του 1-2 ετών, αυτόματα διαστέλει την ακροποστία και αυτόματα λύνει αυτές τις συμφύσεις και έτσι στο χρόνο από τα 92 παιδιά έχουν μείνει 65, στο τέλος του δεύτερου χρόνου 30 παιδιά από τα 100 και στο τέλος του 8ου χρόνου, που είναι η τελική στιγμή που πρέπει να έχει αποκατασταθεί η φίμωση, έχουν μείνει 2 παιδιά με φίμωση. Αυτά τα 2 είναι που έχουν τη φίμωση που πρέπει να θεραπεύσουμε. Όλα τα υπόλοιπα έχουν μια φίμωση που αποτελεί φυσιολογική κατάσταση του πέους του αγοριού και η οποία αποκαθίσταται μόνη της. Χειρισμούς. Οι χειρισμοί τραυματίζουν την περιοχή, μολύνουν την περιοχή, φέρνουν εξωτερικούς παράγοντες στην περιοχή και αυτό που μπορεί η φύση να το αποκαταστήσει σωστά και τέλεια, τον μπερδεύουν. Έτσι λοιπόν, αντί να θεραπεύουμε χειρουργικά 2 παιδιά στα 100, καταλήγει να θεραπεύουμε πολύ περισσότερα παιδιά ή να τραυματίζουμε παιδιά χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Ποιες είναι οι επιπλοκές που προκαλεί η φίμωση? Ας πάρουμε, καταρχάς είναι κλειστό, δυσκολεύεται το παιδί σε ορισμένες πολύ σπάνιες περιπτώσεις να κατουρίσει, γι' αυτό και λέμε ότι την περιοχή την ελέγχει ο παιδίατρος
και αν στην ηλικία των 2 ετών δεν έχει αποκαλυφθεί, το στέλνει και στον παιδοχειρουργό για να πει μια γνώμη. Αν αυτό το πετσάκι λοιπόν είναι πάρα πολύ σφιχτό και δεν ανοίγει καθόλου, αν δεν επιτρέπει τα ούρα να βγουν, υπάρχουν γονείς που μας περιγράφουν το παιδί μου όταν κατουράει, βγαίνει μια πολύ λεπτή ακτίνα και το πετσάκι φουσκώνει εν σχέση με το κεφαλάκι. Δηλαδή είναι το κεφαλάκι του από το πέος εδώ, είναι το πετσάκι η ακροποστία, το παιδί κατουράει εκεί ανάμεσα και κάνει αυτό. Όταν συμβαίνει αυτό έχουμε μια μερική απόφραξη, αυτό δεν είναι καλό και πρέπει να επιληφθούμε του θέματος. Άρα σε πολύ λίγες περιπτώσεις πρέπει να παρέμβουμε νωρίτερα. Ποιοι είναι οι τρόποι θεραπείας? Το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε με μια συγκεκριμένη συλλογιστική. Σας ανέφερα ότι 95 παιδιά, 93 παιδιά στα 100 γεννιούνται με φίμωση. Δεν πάμε να παρεύουμε σε αυτά τα 95 παιδιά. Σας ανέφερα επίσης ότι περίπου στην ηλικία των 2 ετών ένα παιδί στα 3 συνεχίζει να μην μπορούμε ακόμα να αποκαλύψουμε τη βάλανο. Σε αυτή την ηλικία το παιδί αρχίζει να ελέγχει την ούρησή του, δηλαδή λέει θα πάω τουαλέτα. Σε αυτή την ηλικία ίσως πάει παιδικό σταθμό, άρα θα βρεθεί να κατουράει κάπου που δεν είναι ελεγχόμενο, μπορεί να πιάσει κάτι βρώμικο, να πιάσει το πουλί του, να επιμολυνθεί. Γι' αυτό και σε αυτή την ηλικία θέλουμε να παρέμβουμε. Η παρέμβαση είναι απλή. Έχει γίνει μια μελέτη σε πάρα πολύ μεγάλες σειρές στην Αμερική ότι αν χορηγήσουμε μια αλυφούλα η οποία έχει μέσα 0,01% κορτιζόνη και σε μελέτες που έχουν γίνει στην Αμερική έχουν δείξει αυτές οι μελέτες ότι δεν περνάει στο αίμα και να κάνει διαταραχές της κορτιζόνης του αίματος, μια κρέμα λοιπόν αυτού του τύπου και απλώς την αλύφουμε χωρίς να το ανοίγουμε το κεφαλάκι, χωρίς να το τραυματίζουμε, χωρίς να πονάμε το παιδί μας, κάνουμε μια απλή επάλυψη κάθε βράδυ στην άκρη από το πουλί του παιδιού, χωρίς να τραβάμε την ακροποστία πίσω, χωρίς να πονάμε το παιδί μας, χωρίς να μεταφέρουμε άγχος στους γονείς, δεν το κάνεις καλά, δεν το τράβηξες καλά, δεν έκανες το οτιδήποτε καλά. Άρα, σε ένα μήνα, μία φορά κάθε βράδυ, αν πρόκειται να ανοίξει το πουλί, θα ανοίξει. Σε αυτό το 2% των παιδιών που η αλυφή δεν καταφέρνει να ανοίξει την ακροποστία, δηλαδή δεν μπορούμε με μία απλή πίεση, με μία απλή έλξη στην ακροποστία, στο πετσάκι του παιδιού, να το φέρουμε κάτω από τη στεφάνη της κεφαλής του πέους, ή στις περιπτώσεις που το φέρνουμε με ανώδυνα, αλλά σχηματίζεται ένας πολύ στενός δακτύλιος, αυτό είναι ένα ποσοστό γύρω στο 2%, σε αυτές τις περιπτώσεις παρεμβαίνουμε χειρουργικά. Οι μελέτες που έχουν γίνει και οι οποίες είναι αμερικάνικες έχουν δείξει ότι αυτό το 2% είναι ταυτόσιμο με το 2% των παιδιών που θα έχουν φίμωση στην ηλικία των 8 ετών. Άρα δεν χειρουργούμε παιδιά τα οποία δεν έχουν πρόβλημα, χειρουργούμε τα παιδιά που θα χειρουργούσαμε στην ηλικία των 8 ετών. Η απορία που έχουν πολλοί άνθρωποι είναι «Μα γιατί να το χειρουργήσω 2 ετών και να μην περιμένω 8 ετών». Πρώτα-πρώτα, το χειρουργείο είναι πολύ μεγαλύτερο όταν αναφέρεσαι σε ένα μεγαλύτερο όργανο από ότι όταν αναφέρεσαι σε ένα μικρότερο. Δεύτερον, το παιδί δεν το θυμάται. Γιατί το χειρουργείο βρίσκεται μέσα από το πάμπερς του. Άρα δεν το βλέπει μπροστά του, δεν είναι κάτι που το τρομάζει. Τρίτον, χρησιμοποιούμε πολύ λεπτά υλικά που να μην κάνουν καμία αντίδραση και επειδή σε αυτή την ηλικία το παιδί δεν βλέπει περίεργα πράγματα, δεν έχει μετά τα 2 έτη πολύ έντονες στήσεις, δεν τραυματίζεται, δεν πονάει. Μετά το 2ο έτος της ηλικίας έχουμε εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν
την πιθανότητα της φίμωσης. Δηλαδή ένα παιδί το τραβάει απότομο προς τα πίσω, πνίγεται το κεφαλάκι, ονομάζεται αυτό παραφίμωση και έρχεται πηγόντως στο νοσοκομείο για να το θεραπεύσουμε. Πιάνει όταν είναι 3-4 ετών να πάει να ορίσει στο σχολείο του, στον παιδικό σταθμό, δεν πλένει τα χέρια του πριν, πιάνει το πουλάκι του, το μολύνει. Άρα γλιτώνουμε όλες αυτές τις επιπλοκές που προστίθενται από την ηλικία των 2 ετών μέχρι την ηλικία των 8 ετών, χωρίς να αυξήσουμε τα παιδιά που χειρουργούμε. Χειρουργούμε αυτά ακριβώς τα παιδιά που θα χειρουργούσαμε στην ηλικία των 8 ετών, μειώνοντας, εξαφανίζοντας τις επιπλοκές που θα είχαμε από την ηλικία των 2 μέχρι των 8 ετών. Η περιτομή μπορεί να έχει επιπλοκές? Η περιτομή έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό επιπλοκών. Έχουμε μεγάλες επιπλοκές στα παιδιά όταν γίνεται για λόγους θρησκευτικούς που δεν τις κάνει χειρουργός, τις κάνει μια νοσοκόμα, τις κάνει ένας παιδίατρος, τις κάνει κάποιος ο οποίος δεν είναι ειδικευμένος. Όμως την τρέχουσα χειρουργική που έχουμε στην Ελλάδα, ότι ένας παιδοχειρουργός σε συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή στο χειρουργείο, εκεί που ανήκουν τα χειρουργεία, όχι στο δωμάτιο του σπιτιού του, εκτελεί αυτή την επέμβαση, έχουμε ένα ποσοστό επιπλοκών που είναι στο 0,5%, πολύ λίγες. Οι επιπλοκές σχετίζονται με το ότι πολλές φορές η ακροποστία ήδη έχει μολυνθεί από μύκητες, άρα πάει και κάνει στένος, ή το παιδί έχει διαταραχές στην αιμάτωση, άρα κάνει μια μεγαλύτερη αιμορραγία. Γιατί... Αλλά όλα αυτά τα ελέγχουμε την ώρα του χειρουργείου ή πριν το χειρουργείο, έτσι ώστε να κάνουμε το ποσοστό επιπλοκών σχεδόν στο μηδέν. Άρα, όπως είπα προηγουμένως, οποιαδήποτε επέμβαση από τη μικρότερη μέχρι την μεγαλύτερη που κάνουμε στο παιδί πρέπει να γίνεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον και με την υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού που αφορά τόσο το νοσηλευτικό όσο και τους γιατρούς της νάρκωσης. Εδώ στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, στο παιδικό τμήμα, στο τμήμα που ασχολείται με τις επεμβάσεις της παιδικής ηλικίας, έχουμε εξειδικευμένο χειρουργείο και εκτελούμε σειρά επεμβάσεων που σχετίζονται με την περιοχή των έξω γεννητικών οργάνων του παιδιού κάτω από ελεγχόμενες, πιστοποιημένες συνθήκες, έτσι ώστε τα αποτελέσματά μας να είναι εφάμιλα, αν όχι καλύτερα, των διεθνών κέντρων του εξωτερικού και πάντα με μια ιδιαίτερη κατανόηση στην ευαισθησία των γονιών και του παιδιού, τους οποίους τους θέλουμε δίπλα μας, τους θέλουμε να έχουν καταλάβει τι θα θεραπεύσουμε στο παιδί τους, τους θέλουμε αρρωγούς στην προσπάθεια να επιλύσουμε το πρόβλημα του παιδιού τους. Κύριε Μαρακάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.